Εδώ δεν έχουν, είναι χρυσή ευκαιρία σήμερα, ανεξάρτητα αν εγώ προσωπικά είμαι από τη ΔΑΣ ή ανεξάρτητα οποιοδήποτε σύνοδρος είναι από οποιαδήποτε παράταξη επέλεξε με την πολιτική του άποψη να είναι, δεν μπορεί σε ένα τέτοιο συνέδριο, καταστατικό, ενδιάμεσο, πείτε το όπως θέλετε, με τόσους συνέδρους που ήταν ακόμα περισσότεροι, να μην πάρει απόφαση σήμερα για απεργία. Τι θα πούμε στους συναδέλφους παρακάτω, με συγχωρείτε. Γιατί εδώ μας ψηφίσανε εκατοντάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες σε διάφορες περιπτώσεις, για να είμαστε εδώ, για να οργανώσουμε την απεργία, για να οργανώσουμε τα αιτήματά τους. Εάν δεν γίνει απολογισμός, το τι έκανε η Ομοσπονδία, η οποία καλύπτει αυτά τα σωματεία, που είμαστε εμείς εδώ εκλεγμένοι, πρόεδροι, γραμματείς, μέλη διοικήσεων, σε συνδικαλιστικά όργανα, σε εργατικά κέντρα εκλεγμένοι, και απλά θα συζητήσουμε για έναν όρο διαφορετικό στο καταστατικό, γι' αυτό μας ψήφισαν οι συνάδελφοι, να δεν έχουμε την πρόσωπη. Μήπως γι' αυτό μας θέλουν στη διοίκηση των σωματείων. Τότε κάτι δεν κάνουμε καλά. Πάντως, συνάδελφοι, εγώ θα πω το εξής. Είπε και τι είναι κογκάκι, είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι. Δεν θέλω να φέρω άλλη τέτοια να επαναλάβω ζητήματα. Πάντως είναι απεργία κλιμάκωσης. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Κλιμάκωσης. 28 Φλεβάρι που προηγήθηκε έδωσε μεγάλη δύναμη. Και τα είπατε κι εσείς. Δεν πήρε απόφαση για ΣΕΕ. Για εμάς στη Θεσσαλονίκη δεν πήρε απόφαση ούτε το εργατικό κέντρο. Και παρόλα αυτά 22.000 άνθρωποι κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς απόφαση εργατικού κέντρου. Και το καταφέραν τα σωματεία. Τα σωματεία, συνάδελφοι. Τα σωματεία, σε αυτά που είμαστε εμείς εκλεγμένοι. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε σήμερα το ζήτημα εδώ. Ειδικά, συνάδελφοι, εδώ, στις δυνάμεις της Ομοσπονδίας, σε σωματεία, έγινε τη σημαντική δουλειά για την απεργία 28 Φλεβάρι και γίνεται. Εδώ, στις δυνάμεις της Ομοσπονδίας και για την επόμενη απεργία, 17 Απρίλη και για την Πρωτομαγιά. Αλλά σε κάποια βέβαια, και δεν το λέμε με διάθεση να κράξουμε, αλλά το λέμε με διάθεση σοβαρής συνδικαλιστικής και πολιτικής κριτικής, υπήρξε απόφαση για απεργία από ορισμένα δουσού εδώ, της δύναμης της Ομοσπονδίας, παραλαμβάνω, αλλά πήγησε μόνο το δουσού. Δεν μετράμε, συνάδελφοι, απεργούς γενικά. Αλλά εδώ εμείς μιλάμε για την οργάνωση της δουλειάς της απεργίας. Και δεν είναι ζήτημα ατομικής υπόθεσης. Είναι λάθος. Εκλεγμένοι είμαστε. Γιατί υπήρξε και περίπτωση που δεν απήργε ούτε σύνεδρος εδώ πέρα της Ομοσπονδίας από ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σωματείο. Παρόλο που πήρε απόφαση το σωματείο τους. Τρίτον, αποτελεί φάρο, υποθέτεις για φάρο η Ομοσπονδία, πόσο καλά κάνει η πλειοψηφία της, αλλά φάρο, συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί ο τρόπος δουλειάς και δράσης σε χώρους. Όπως για παράδειγμα κάνουν οι εργαζόμενοι στα Νότο, στη Θεσσαλονίκη, που 2 Γενάρη τους είχαν φάει ανοιχτά, όχι εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και οι εργαζόμενοι ακόμα και με μάζευε υπογραφών, απήργησαν με μπροστά του επιχειρησιακό σωματείο. Έτσι οργανώνονται οι δουλειές. Ή στο Μασούτι, συνάδελφοι, και στα Λίτλ, που δίνουν ζήτημα, μεγάλη μάχη σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τους χώρους τους. Ή για το ζήτημα της υπογραφής συμβάσεων, ή στα πράκτικερ, να πωλήσεις, ή και σε άλλους χώρους, να μην φέρω παραπάνω εικόνα τα οποία ήδη τα ξέρετε. Αποτελεί επίσης παρακαταθήκη, συνάδελφοι, το γεγονός ότι υπήρχαν αρχαιρεσίες σε διάφορα σωματεία όπως σε εμάς τους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Εδώ, συνάδελφοι, υπήρξε άνοδος οι ψηφίσαντες. Άνοδος από μαζικές διαδικασίες, μέσα από γενικές συνελεύσεις. Υπήρχαν εργαζόμενοι που ψήφισαν εκατοντάδες πρώτη φορά γιατί συμμετείχαν σε κάτι το οποίο τους έδωσε μεγάλη ανάσα. Το να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο και όχι να αποφασίσει ένα διοικητικό συμβούλιο μέσα στα γραφεία τι θα κάνει γενικά χωρίς το μάθει κανείς. Πέμπτο, συνάδελφοι, και κλείνουμε αυτό. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Οι εργαζόμενοι ψάχνονται, ρωτάνε, έχει αλλάξει το κλίμα, ειδικά μετά τα περσινά τα τέμπη, στα σωματεία. Θέλουν τα αιτήματά τους να γίνουν πράξη, στο χώρο τους μέσα. Αυτό σημαίνει, συνάδελφοι,
ότι εμείς με ευθύνη εδώ, εκλεγμένοι που είμαστε, με τις ιδιότητες ο καθένας, πρέπει να οργανώσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται απεργία. Δεν είμαστε απεργολάχνοι γενικά, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο σε καιρό ειρήνης για τον εργαζόμενο. Τι να κάνουμε τώρα? Με αυτή την έννοια είναι ανάγκη στους κλάδους της ευθύνης μας να αυξήσουμε τις απαιτήσεις στην οργάνωση της δουλειάς, να οργανώσουμε και την απεργία 17 Απριλίου και την Πρωτομαγιά και εδώ στο σώμα του συνεδρίου να πάρουμε απόφαση, όχι μόνο απλά να πούμε ναι εντάξει απεργία, αλλά στην οργάνωσή της, ενωτικά συνάδελφοι. Και κλείνω με αυτό, ενωτικά τι σημαίνει? Εμείς λέμε ένας τρόπος ενωτικός υπάρχει για να πετύχεις τους στόχους σου. Γιατί συμφωνούμε και εμείς να υπογραφεί κλαδική σύμβαση. Αλλά συνάδελφοι, δεν γίνεται αυτό με οποιοδήποτε τρόπο. Ενωτικά θέλεις σε γραμμή σύγκρουσης, ταξικών αναμετρήσεων, σε γραμμή αντιπαράθεσης και με την εργοδοσία ανοιχτά να βγαίνει εκεί το σωματείο και να μαλώνει άμα χρειαστεί κιόλας, βάζοντας ζητήματα των εργαζόμενων. Αλλά και σε γραμμή αντιπαράθεσης και με το ίδιο στο κράτος, το ίδιο το κράτος. Γιατί ο στόχος μας είναι ανασύνταξη του κινήματος. Με όρους όμως συμμετοχής των εργαζόμενων στις μαζικές διαδικασίες των σωματείων. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς λέμε σάλια συνάδελφοι. Δεν ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη των εργαζόμενων. Με αυτή την έννοια, μόνο το οργανωμένο, μαζικό και ταξικό, με ταξικό προσανατολισμό κίνημα, αποτελεί πραγματική αντιπολίτευση. Και σε αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και στις προηγούμενες, και σε αυτά τα κόμματα που ψήφισαν όλους αυτούς τους αντιεργατικούς νόμους που τους έχουμε μπροστά μας, όπως η Κυριακάτικη Αρχή από την ψήφιση στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα την απελευθέρωση των απολύσεων, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που κράσουμε τώρα που λέμε ότι η κυβέρνηση που είναι αλήθεια διατηρεί ότι την υπογράφει απλά ο υπουργός, στο οποίο φυσικά και διαφωνούμε, αλλά μην ξεχνάμε εδώ πέρα ότι κι άλλοι κυβέρνησαν και συγκυβέρνησαν, κάναν πλάτες σε διάφορους και σήμερα οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι μόνοι τους και γι' αυτό εργοδότης δεν υπογράφουν κλαδική σύμβαση εργασίας, γιατί η Ομοσπονδία εδώ πέρα δεν οργανώνει με τους όρους που θα έπρεπε να οργανώσει την πάλι. Με αυτή την έννοια αισιοδοξούμε ότι πέρα από την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα θα προχωρήσουμε πραγματικά σε μεγάλη συμμετοχή στις 17 Απριλίου, γιατί έτσι είναι ο μοναδικός τρόπος κατά τη γνώμη μας.